Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία, κανόνας που ισχύει για όλες τις ασθένειες και ειδικά για όσους εκδηλώνονται με συμπτώματα που δύσκολα αναγνωρίζει κάποιος, όπως το έμφραγμα. Οι βασικοί παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση εφράγματος περιλαμβάνουν την παχυσαρκία, τη σωματική αδράνεια και το κάπνισμα. Ένα μήνα ή και λιγότερο πριν το έμφραγμα, το σώμα στέλνει κάποια προειδοποιητικά σημάδια που πρέπει να γνωρίζετε για να πάρετε τα κατάλληλα μέτρα και να απομακρύνετε τον κίνδυνο. Μερικά από αυτά είναι: πόνος στο στήθος. Εκδηλώνεται με διαφορετική μορφή και ένταση σε άνδρες και γυναίκες. Υπερβολική εφίδρωση. Η ασυνήθιστη υπερβολική εφίδρωση αποτελεί πρώιμο σύμπτωμα εμφράγματος. Ακανόνιστη παλμή καρδιάς. Οι αρρυθμίες συχνά συνοδεύονται από κρίσεις πανικού και άγχος, ειδικά στις γυναίκες. Εκδηλώνονται ξαφνικά και έχουν τη μορφή ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού ή ταχυκαρδίας. Απώλεια μαλλιών. Αποτελεί ακόμα μια ορατή ένδειξη του κινδύνου καρδιοπάθειας. Λαχάνιασμα. Η δύσπνοια ή το λαχάνιασμα είναι η αδυναμία να πάρει κάποιος βαθιές αναπνοές. Εμφανίζεται συχνά τόσο σε άνδρες όσο και γυναίκες και ξεκινά ακόμη και 6 μήνες πριν την εκδήλωση του εμφράγματος. Αϊπνία. Άλλο ένα σύμπτωμα που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού και είναι συχνότερο στις γυναίκες. Πόνος στην κοιλιά. Ο κοιλιακός πόνος, η ναυτία, το φούσκωμα και η κοιλιακή δυσφορία αποτελούν κοινά συμπτώματα εμφράγματος τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Κούραση. Η ασυνήθιστη κόπωση είναι ένα από τα βασικά συμπτώματα ενός επικείμενου εμφράγματος, ειδικά στις γυναίκες. Η κόπωση δεν οφείλεται σε σωματική πνευματική δραστηριότητα και κορυφώνεται προς το τέλος της ημέρας.